να αναμορφώσει πλήρω το παράκτιο μέτωπο του Πλατανιά που βρίσκεται δυτικά του Λιμενίσκου, επιχειρεί η Δημοτική Αρχή που συνεχίζει τι παρεμβάσει με στόχο καταρχήν την αποκατάσταση του Αιγιαλού. Μετά την απομάκρυνση αυθαιρέτων κτισμάτων ιδιωτών πριν από λίγου μήνε, σειρά είχαν οι παλιέ εγκαταστάσει του γηπέδου και ένα ακόμα δημοτικό κτίριο. Πίσω μα ήταν το γήπεδο του Πλατανιά, το οποίο το μισό ήταν δυστυχώ φτιαγμένο τα παλιά τα χρόνια εντό Αγιαλού. Έτσι λοιπόν είχαμε πάρει την απόφαση, είχαμε αποξηλώσει το μισό γήπεδο στο βόρειο τμήμα, προκειμένου και το λιμενικό ταμείο που έχει την ευθύνη του λιμανάκιου εδώ Πλατανιά να μπορεί να ορθετήσει χερσαία λιμενική ζώνη. Η παρέμβαση είναι μέρο ενό συνολικού σχεδίου που αποκαθιστά αυθαιρεσίε δεκαετιών. Έχουμε εκπονήσει μια μελέτη το προηγούμενο διάστημα περιπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου, η οποία παρέβλεπε αφενό στο πρώτο τη στάδιο τη κατεδαφίση, αυτέ οι οποίε έχουν ξεκινήσει ήδη και θα ολοκληρωθούν τι επόμενε μέρε. Είναι κάποια παλιά κτίρια, αλλά ήταν εντό αγιαλού, άρα πρέπει να κατεδαφιστούν. Το κτίριο που βλέπουμε πίσω μα ήταν ένα κτίριο του Δήμου Πλατανιά, το οποίο το μίστονα και το οποίο το κατεδαφίζουμε και αυτό, όπω και τα αποδητήρια του γηπέδου. Και έτσι δημούμε για πρώτη φορά στον Πλατανιά ένα μεγάλο ανοιχτό δημόσιο στο χώρο. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την υλοποίηση του έργου ανάπλασης της περιοχής ύψους 1.100.000 ευρώ, το οποίο έχει ήδη δημοπρατηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, προβλέπεται η κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5, υπαίθριου θεάτρου ανοιχτού γυμναστηρίου, όπω επίση η δημιουργία παιδική χαρά. Παράλληλα, αυτό το σημείο θα συνδέεται με την παλιά εθνική, με μια ανάπλαση του δρόμου συνολική, έτσι ώστε να μην υπάρχει κυκλοφορία, να είναι πολύ ήπια η κυκλοφορία, μόνο για την προσβασιμότητα στην περιοχή και να αναπτυχθεί σαν πεζότοπο στι διαδρομέ από την παλιά εθνική, δηλαδή από το κέντρο του Πλατανιά προ την τοποθεσία εδώ στο λιμανάκι. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το έργο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υποδομών θα πρέπει να να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί μέσα στο 2024. Υπενθυμίζεται πως προηγήθηκε η κατεδάφιση ευθερέτων κτισμάτων στην παραλιακή ζώνη, τα οποία είχαν διαβρωθεί απειλώντας ζωές και περιουσίες. Σε μεγάλο βαθμό ήταν όλα εντός αγιαλού. Είχαμε τότε παρέμβει και είχαμε αφαιρέσει όλε αυτέ τι κατασκευέ, δημιουργώντα ελεύθερο μέτωπο προ την παραλία. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι εδώ θα πρέπει σύντομα να μας δώσει η περιφέρεια ή να υλοποιήσει η ίδια τη μελέτη που έχει αναθέσει για την αντιδιαπροτική προστασία των ακτών. Ο Δήμος Πλατανιά που επηρεάζεται σε ένα σημαντικό τμήμα του από το φαινόμενο της διάβρωσης ή τα επίσπευση της μελέτης προκειμένου να καθοριστούν και να υλοποιηθούν στοχευμένες παρεμβάσεις.